Περιοδία πραγματοποίησε στην Κόρινθο υποψήφιος περιφερειάρχης με το ΚΚΕ Νίκος Γόντικας. Ο κ. Γόντικας ανέλησε τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός του και στην περιφέρεια Πελοποννήσου για ακόμη μια φορά μίλησε για το όσο έχουν γίνει επιθυμίες του νη περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον κύριο Βουδούρη, λέγοντας πως τόσα χρόνια που ήταν βουλευτής δεν ήξερε και τόσα γίνονται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τέλος, ανέφερε ότι μόνο το ΚΚΕ μίλησε για την αδιαφάνεια και τα έργα σε ημέτρους από την περιφερειακή ηγεσία. Είναι στα ατού μας ότι είμαστε οι μόνοι που κάναμε ουσιαστική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στην πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβούλου και στον κύριο Τατούλη. Έχει δίκιο ο λαός όταν λέει ότι οι κομμουνιστές ήταν αυτοί που το αντιπάλευσαν μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχει δίκιο ο λαός όταν λέει ότι θα σας ψηφίσουμε με αυτό το κριτήριο. Γιατί τέτοια, έτσι πρέπει να το δει ο κόσμος. Βεβαίως δεν είναι προσωπικές οι διαφορές με τον κύριο Τατούλη, ούτε να χωρίσουμε έχουμε τσανάκια, ούτε τίποτα τέτοια. Συγκρούονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο οι δύο δρόμοι ανάπτυξης που αντανακλούν τις δύο πολιτικές που ανοίγονται μπροστά στον κόσμο. Η μία που λέει η περιφέρεια, ο Δήμος, βεβαίως και η κυβέρνηση και το κεντρικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν την καπιταλιστική ανάκαμψη, την ανάπτυξη της κερδοφορίας των καπιταλιστών και γι' αυτό αδειοδοτούν, δίνουν κίνητρα, δίνουν επιδοτήσεις σε μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις που εδώ στην περιοχή σας και αν θέλετε κρίση, ανεργία, φτώχεια για τον κόσμο, η Μοτορόιλ όμως επεκτάθηκε, 8 νέες δεξαμενές. Κρίση, ανεργία, η Φούλγκορ όμως εξυγχρονίστηκε, αδειοδοτήθηκε, εκεί που έλυνε 35.000 τόνους μέταλλο το χρόνο με 500 άτομα να λιώνει, να πήρε άδεια να λιώνει 60.000 τόνους μέταλλο το χρόνο με 150 που έχουν μείνει πίσω. Την περίοδο που τα λουκέτα το ένα το άλλο διαδέχονται τα μαγαζιά εδώ στην Κόρινθο, στην Κορινθία, το Περιφερειακό Συμβούλιο με σύμφωνη γνώμη όλων των άλλων δυνάμεων, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ψήφισε ο χώρος της ολιγουργίας, το εργοστάσιο της ολιγουργίας, μεγάλη έκταση, τεράστια έκταση, να αλλάξει χρήση και να διοδοτηθεί ένα τεράστιο μολ. Τεράστιο εμπορικό κέντρο που θα βάλει λουκέτο όχι μόνο σε εμπορικά καταστήματα αλλά και σε καφετέρια και μια σειρά. Συγκεντροποιείται λοιπόν ο πλούτος, συγκεντρώνεται η παραγωγή όλο και σε λιγότερα χέρια, συγκεντρώνεται ο πλούτος όλο και σε λιγότερα χέρια και σε αυτή την προοπτική έχει σύμμαχο την περιφέρεια Πελοποννήσου και τον κύριο Τατούλη και απ' την άλλη πάντα είναι ο άλλος δρόμος απόκρουσης επίθεσης που δέχεται ο λαός, στήριξης όσο γίνεται των λαϊκών στρωμάτων, των ανέργων, των οικογενειών τους, στήριξη των μικρών και μεσαίων αγροτών, των αυταπασχολούμενων. Αυτά αντιπαλεύονται μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και βεβαίως αυτή η αντιπαράθεση έπαιρνε πολλές φορές και οξυμένο τρόπο γιατί ο κύριος Τατούλης και η πλειοψηφία θέλαν να περάσουν τέτοια μέτρα σώνει και καλά πολλές φορές και με την συμβολή των ΜΑΤ. Ο Μπόμπολας, ο Λαφούζος, όλοι αυτοί που έχουν τα μεγάλα μαζικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και της τηλεοράσης καλά κάνουν και βγάζουν δικούς τους ανθρώπους. Δεν βγάζουν άλλους που είναι ενοχλητικοί. Η διαπάλη και αντιπαράθεση που έκανε σήμερα ο κύριος Τατούλης και ο κύριος Βουδούρης στην τηλεόραση ήταν για τα δευτερεύοντα. Ήταν για θέματα διαχείρισης. Ήταν για θέματα διαφάνειας. Υπαρκτά κατά τη γνώμη μας προβλήματα. Ο κύριος Βουδούρης όμως τώρα τα ανακάλυψε. Ήταν βουλευτής χρόνια. Είναι βουλευτής. Ούτε μια ερώτηση δεν έκανε στη Βουλή για αυτά τα ζητήματα. Εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν τα ζητήματα που 3,5 χρόνια τώρα επιμέναμε. Να κουβεντιαστούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα αμαρτωλά έργα. Να κουβεντιαστούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα τεράστια ποσά που δώσανε από εδώ και από εκεί σκορπώντας τα σαν τα στραγάλια τα 5.000 και τα 10.000 κάθε εβδομάδα που συνεδρίαζε η Οικονομική Επιτροπή. Είμαστε οι μόνοι που βάζαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους οδικούς άξονες όπου δρόμοι βυθίζονται, γεφύρια γκρεμίζονται. Λιμεροβραχίωνες και προβλήτες λιμανιών σπάνε στον Ναύπλη, στο Άστρος, στο Λεωνίδιο, στην Κυπαρισία και κανένας δεν πληρώνει, κανένας δεν παίρνει μέτρα για αυτούς που έχουν την ευθύνη.